Γεια σας, είμαι ο Μινάς ο Καλαράκης. Σήμερα θα συναρμολογήσουμε το μοντέλο ULTRON-3D. Το μοσχέδιο το κατέβασα από το aerofren.com. Είναι ένα 3D αεροπλανάκι με προπέλα 16. Αυτά εδώ είναι τα κομμάτια της ατράκτου. Τα σχέδια τα οποία θα χρησιμοποιήσω από παλιό μοντέλο. Σπίνερ, το οποίο θα το βάλω. Το φτερό θα το δείξουμε σε ύστερο χρόνο, δεν περιλαμβάνεται σε αυτά εδώ τα κομμάτια. Και μάλιστα θα δείξουμε πώς το κόβουμε στο λέιζερ ή στο χαρτί ανάλογα τη διάθεσή μου. Πάμε λοιπόν να συναρμολογήσουμε το μοντέλο. Το μοντέλο το κατέβασα, όπως είπαμε, από το aerofren.com. Είναι σε μορφή PDF, όλο το σχέδιο, ένα πολύ μεγάλο α3 χαρτί, το οποίο μπορείτε και εσείς να κατεβάσετε με σολοτέιπ να συναρμολογήσετε τις διαφάνειες. Εγώ το έκανα μεταφορά στο κορέλ, από εκεί γραμμικό και το έκοψα στο λέιζερ. Εδώ είναι λοιπόν η άτρακτος. Αυτά είναι κομμάτια της καμπίνας, νομής, το ουραίο. Αυτό εδώ είναι το ράντερ. Τούτα εδώ, συγγνώμη, αυτό εδώ είναι το elevator, αυτό είναι το ράντερ. Το elevator. Ένα κομμάτι εδώ, ένα κομμάτι εδώ, τα δύο κομμάτια στο elevator συνδέονται μεταξύ τους με ξυλάκι. Εγώ θα τα συνδέσω με ντίζα. Έχω από παλιότερο έκδοση, από παλιότερο αεροπλανάκι, τρίγωνο και βοηθήματα, μεγαλύτερο τρίγωνο, ορθογώνια τρίγωνο, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να συνδέσουμε την άτρακτο. Λοιπόν, τα κομμάτια αυτά δεν μας χρειάζονται, είναι τα τελευταία τα οποία θα συναρμολογηθούν και χρειάζονται προετοιμασία ώστε να τους μεντεσέρες. Τα βάζουμε λοιπόν εδώ. Επίσης, τούτα εδώ είναι ενισχυτικά της καλύπτρας και των πτερών. Θα μπουν και αυτά εδώ στην άκρη. Τα τρίγωνα δεξιά μας θα τα χρειαστούμε σε λίγο φαλτσέτα και ερχόμαστε εδώ στους νομείς. Έχουμε δύο πλευρά της ατράκτου και το ράντερ επίσης στην άκρη. Αυτή εδώ είναι η νομής. Είναι 3 χιλιοστά, κανονικά θα έπρεπε να ήταν από ντέπρον. Προτίμησα όμως την άτρακτο να την κάνω από μακετόχαρτο, το οποίο είναι πιο ανθεκτικό, πιο σκληρό μάλλον από τον ντέπρον. Το φτερό θα το κάνω από ντέπρον ή μακετόχαρτο, θα δω την ευκαμψία την οποία θα παρουσιάσει η κατασκευή. Δεν άλλο να αποφασίσω. Λοιπόν, παρατηρούμε το εξής. Τούτο εδώ το κομμάτι είναι το πάνω τμήμα. Μπαίνει εδώ. Γιατί θα τα βάλω, θα σας δείξω. Τούτο εδώ είναι το κάτω. Μπαίνει εκεί. Φαίνεται και από τις τρύπες που έχει πάνω το νευρό της ατράκτου. Η νομής. Αυτός μπαίνει εδώ μπροστά. Αυτή εδώ είναι πίσω η καλύτερα, όπως το πάνω δεν μας χρειάζεται. Και τούτοι δυο νομής μπαίνουν αντίστοιχο ένας εδώ. Έτσι εκεί. Και ο άλλος εδώ πίσω. Στην άκρη του φτερού. Εκεί που ζορίζεται μεγαλύτερη δύναμη στρέψης είναι μπροστά και στην άκρη του φτερού, στον μπροστινό τμήμα του φτερού και στην άκρη του φτερού. Επίσης, το μπροστινό νομέα θα τον ενισχύσω με αργότερα με ένα κομμάτι κόντρα πλακέ. Μπροστινό παρόν δεν χρειάζεται για αυτό το οποίο θα κάνουμε. Τούτο εδώ είναι το πάνω τμήμα της ατράκτου. Εδώ, έτσι. Παρατηρώ ότι το τμήμα της ατράκτου μέχρι ένα σημείο είναι ευθεία, μετά κάνει γωνία. Πού βρίσκεται αυτή η γωνία? Βρίσκεται εδώ. Εκεί βρίσκεται. Σε αυτό εδώ το σημείο θα πρέπει να ενωθούν, να γυρίσουν, να γυρίζουν για να το. Από εδώ ξεκινά. Εδώ. Ξεκινά το ένα σημείο και εδώ ξεκινά το άλλο. Εδώ λοιπόν θα κάνω μια εσωτερική μασιαζιά, ώστε να μπορέσει να γυρίσει εύκολα το φύλλο.
Επίσης, θα μετρήσω εδώ το κέντρο και θα τραβήξω μια ευθεία ώστε να έχω τον άξονα. Το ίδιο θα κάνω και στο κάτω νομής και στον πάνω νομέα της στήριξης ατράκτου. Αυτό θα με βοηθήσει αργότερα ώστε να μπορέσω να βρω τα κέντρα για το μοντέρ. Επίσης, θα μολυβώσω τώρα που είναι ακόλυτα τους νομείς στο κέντρο, κάθετα και οριζόντια. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και στο λέιζερ αυτό, αλλά δεν το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, ώστε να είναι μια μολυβιά από το λέιζερ, όχι χάραγμα, μια μολυβιά. Ταχύτητα 100, ισχύει λέιζερ στο 10. Το λέιζερ εδώ για να κόψει το περίγραμμα είναι ταχύτητα 100, ισχύει 80, ίσως και 70 είναι καλύτερα. Λοιπόν, να τραβήξω πρώτα τις ευθείες. Αυτό εδώ είναι 40, το κέντρο 20. Πρέπει να πει εδώ κάτω στο 0. Εδώ. Αυτή εδώ η πλευρά θα πει από την κάτω πλευρά, δεν χρειάζεται να φαίνεται. Έτσι. Λοιπόν, βάση του φτερού, με το μάτι είναι εδώ, η μεγάλη ρίγα, η ευθεία είναι εδώ. Να φέρω μια μεγαλύτερο χάρακα. Ο άξονας λοιπόν της ατράκτου είναι αυτός εδώ. Ο οποίος βέβαια δεν συμπίπτει με το οριζόντιο, δεν συμπίπτει με το ουραίο, αλλά δεν χρειάζεται και να συμπίπτει. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε και τον άξονα του ουραίου. Εδώ θα βάλουμε τον άξονα του ουραίου, ωραία. Εδώ. Έτσι. Αυτό είναι διατσεκωμένοι. Τέλεια. Παρατηρώ ότι έχει μια γωνία για το μοντέρ. Έχει μια γωνία περίπου μία μοίρα, είναι η πρόπτωση. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εδώ θα του κάνουμε τη γραμμή για το τάτσισμα. Επίσης, σε αυτήν εδώ την ευθεία πρέπει να χρειαστεί, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει μια κύλη γραμμή. Για να πέσει λίγο προς τα μέσα. Θα το δούμε αργότερα. Ας την τραβήξουμε για αυτό. Από το τέρμα της καλύπτρας μέχρι την αρχή του ράντες. Να κάνουμε το ίδιο και στην άλλη άτρακτο. Το άλλο κομμάτι από εδώ πέρα. Εδώ. Ίσως να χρειαστεί να το πατήσουμε σε λίγο, να το σκίσουμε για να κλείσει λίγο το αεροπλανάκι. Θα το δούμε στο μέλλον. Λοιπόν, η άτρακτος είναι εντάξει. Αυτά τα κάνω για βοήθημα. Δεν χρειάζεται, αν την
να γίνουν υποχρεωτικά. Μπορείτε να το κάνετε και με το μάτι, αλλά καλύτερα είναι να τα έχετε δουλέψει αυτά τα σημεία. 40, 20, 20. Είναι καλύτερα να υπάρχουν αυτές οι γραμμές, είναι πολύ βοηθητικές. Μας βοηθήσουν στο μέλλον για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε και την άτακτο. Λοιπόν, πάει και αυτό. Είναι λίγο χαλασμένο εκεί, αλλά δεν πειράζει. Θα το δουλέψουμε με γόλα. Κρίνικα. Ωραία. Τώρα, παίρνω αυτήν εδώ, αυτό εδώ το κομμάτι και το αντίστοιχο του. Και θα του κάνω εδώ το σημάδι του λίγου. Εδώ. Και θα περάσει από την άκρη εδώ. Μια φαλτσέτα. Απαλά να συστεί μόνο, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Να συστεί το χαρτί. Αγριαστεί, πάει και έτσι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ. Να σημειώσω ότι είναι η πρώτη φορά που το παίζω αυτό το αεροπλανάκι. Το έχω ξαναδουλέψει. Το είδα όμως τον αέρα και τούτο και μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, κόλλα. Άλλοι χρησιμοποιούν θερμική κόλλα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω κόλλα στιγμής. Και σε λοτέιπ όπου χρειάζεται. Τα φτερά μέσα θα τα ενισχύσω αργότερα με κόλλα θερμική. Τώρα προς το παρόν κάνουμε τη δουλειά μας εδώ. Λοιπόν, να πάρω τον ένα τομέα, να τον κολλήσω εδώ. Εντάξει, τρίγωνο.
κάποια εικόνα εδώ, δεν την φοβόμαστε. Θα πιάσει το χαρτί, το φελιζόλ, θα το λιώσει από μέσα. Αλλά πάλι δεν μας αφορά. Δεν πιστεύω να κάνει κανένα λάθος, να βγάλει λάθος πράγματα. Αυτός θα μπει εδώ. Τούτο θα γυρίσει με τους νομείς και θα πιάσει εκεί ακριβώς. Και από εδώ μετά θα το γυρίσω με όρθιο, αφού έχουν στεγνώσει εδώ οι νομείς. Λοιπόν, τούτος εδώ μπαίνει εκεί. Θα μπει με κρατά τα κάτω. Τις γραμμές θα τις βάλω από την έξω πλευρά, ώστε να ξέρω που είναι οι άξονες. Δεν θα μου χρειαστούν. Η κόλλα μυρίζει έντονα. Το καλό είναι να έχετε εξαιρισμό. Θα κολλήσω και αυτό εδώ. Είναι πιο μεγάλο. Να πάω εδώ. Τις μόρσες τις κάνω έτσι λίγο για να μπορούν να μπουν εύκολα. Ναι, αυτό είναι εδώ. Δείτε, ο ένας νομέας είναι πιο μεγάλος και μπαίνει πίσω. Εδώ, ωραία. Θα τον κολλήσω μόνο από την κάτω πλευρά, από αυτήν εδώ την πλευρά, διότι πρέπει να τον επέρω σε σχέση με το άλλο. Μετά αργότερα θα ρίξω μπόλικη κόλλα, γι' αυτό δεν στενοχωριέμαι. Τώρα το τι γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλω και αυτό το νομέα. Τούτες οι τρύπες δεν με απασχολούν το τι, πού πάνε τα καλώδια, διότι σε λίγο θα δω πού ταιριάζουν να μπουν τα ηλεκτρονικά, δέχτες, μπαταρίες κλπ. Και θα τα κόψω εσωτερικά και θα ενισχύσω αργότερα τα σημεία αυτά. Οπότε τα βάλω στη δύση. Δεν το έχω ξαναφτιάξει τώρα το λαδάκι, γι' αυτό δεν ξέρω πώς θα πάνε. Οπότε βάλω τον ένα έτσι, τον άλλο αλλιώς. Αυτή εδώ που είναι σίγουρα κάθετη, τους κολλάω με κόλλα. Η κόλλα αυτή εδώ έχει το καλό ότι στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Να είδατε, εδώ θέλει εκεί η κούνημα λίγο να έρθει εκεί και αυτό εδώ. Λοιπόν, θα μου κολλήσουν αυτά εδώ καλά. Εδώ θα βάλω λίγο σελοτέιπ. Τώρα θα σηκώσω την άπρεπτο. Θα κανονίσω να μου τελειώσουν εδώ τα δύο ράντια. Αυτό εδώ δεν ξέρω που είναι. Εδώ το σχέδιο, δεν θυμάμαι που είναι αυτό. Λοιπόν, να τη σηκώσω γιατί έχει κολλήσει τώρα με τη λόγο κάτω. Να το, κόπηκα. Κόβει το χαρτί, κόβει σαν μαχαίρι. Άμα μπορείς να κάνει την οπόρση. Να το, τώρα που δεν έχει μισό.
να βάλω και το άλλο, να πατήσω λίγο αυτά εδώ, να μου έρθει μέσα. Βάλω αυτό εδώ, λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, εδώ που είναι κάθετο είναι σίγουρα, το πατάω. Το πατώ. Θα το γεμίσω βέβαια, από ό,τι μου φαίνεται και αίματα. Λοιπόν, το κολλώ. Όπως βλέπετε μου έρχεται μόνο του, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι ιδιαίτερο. Και αυτό εδώ.